κλιμάκωση των αντιδράσεων αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο Σκούπα σε μισθούς και συνδικαλιστικές ελευθερίες, με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο να καλεί σε νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 2 Οκτωβρίου. Η απεργία στις 24 Σεπτέμβρη ήταν η πρώτη απάντηση των εργαζομένων και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία και θα συνεχιστεί. Αυτή η οργάνωση απεργίας έγινε από τα κάτω με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, απέναντι στη συμβασμένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, και αυτό έχει τη σημασία του. Η απεργία στις 2 Οκτώβρη είναι επιβεβλημένη. Είναι η κλιμάκωση ακόλουθο της μεγάλης επιτυχίας που είχε η απεργία στις 24 Σενάτου. Μια απεργία που οργανώθηκε από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΗ. Μια απεργία που στην Αθήνα ήταν καθολική με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Ήταν απεργία που απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, οι οργανώσεις μπορούν να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τον πόλεμο εναντίον τους. Είναι τιμή για τους συνδικαλιστές και τα εργατικά κέντρα, που μπορεί να μην συμφωνούμε σε πολλά, όμως αυτές τις μέρες απέδειξαν ότι μπορούμε, οι εργάτες χωρίς εργοδοτικές φωνές και εμπόδια. Καλούμε όλα τα σωματεία της δύναμης του εργατικού κέντρου να προσπεράσουν το αρνητικό συσχετισμό και να πάρουν την υπόθεση για την επιτυχία της απεργίας στα χέρια τους. Να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση πλατεία 23 Μάρτη στις 10 το πρωί μαζί με τα σωματεία που παλεύουν καθημερινά.